Η τουρκική εταιρεία Rocket Sun ανέπτυξε μια πολύ παράξενη ρουκέτα ονόματι TR-122 Parachute Rocket. Αυτό το πυρομαχικό θα χρησιμοποιείται για ειδικές αποστολές και θα εξοπλίζεται με συσκευές παρεμβολών ή κάμερες. Μάλιστα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κομπάζουν πως τα ελληνικά συστήματα αεράμινας δεν μπορούν να το καταρρύψουν εύκολα. Πιο αναλυτικά, η TR-122 είναι μια ρουκέτα που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ως συμβατικό πυρομαχικό για την καταστροφή εχθρικών στόχων. Ωστόσο, πρόσφατα η εταιρεία Rocket Sun ενσωμάτωσε ένα μήνυ αλεξίπτωτο σε αυτήν την ρουκέτα, εξού και η ονομασία TR-122 Parachute Rocket. Με αυτό το μικρό αλεξίπτωτο, η εταιρεία αναφέρει πως το πυρομαχικό μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς περισσότερους ρόλους. Στην νέα TR-122 υπόθηκε πως μπορεί να τοποθετηθεί μια κεφαλή παρεμβολών, δηλαδή μια συσκευή που θα παρεμβάλλει εχθρικά ραδιοσήματα διαταράσσοντας τις λειτουργίες κρίσιμων συστημάτων. Εναλλακτικά, στην μύτη της ρουκέτας θα μπορεί να εγκατασταθεί μια κάμερα για την λήψη φωτογραφιών για κατασκοπία και αναγνώριση. Έτσι, η TR-122 Parachute Rocket θα μπορεί να πραγματοποιεί ειδικέ αποστολές σε ακτίνα 36 χιλιόμετρων αναφέρουν τουρκικά μέσα. Ουσιαστικά αυτό που έκαναν οι Τούρκοι μηχανικοί είναι να προσθέσουν ένα αλεξίπτωτο στη ρουκέτα για μεγαλύτερη εμβέλεια και διάρκεια πτήση και να αντικαταστήσουν την συμβατική εκρηκτική κεφαλή του πυρομαχικού με άλλο φορτίο, όπως μια συσκευή παρεμβολών, μια κάμερα ή κάποιο άλλο ειδικό σύστημα. Το αλεξίπτωτο στόχο έχει να καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται την προσγείωση της ρουκέτας στο έδαφος, έτσι ώστε να εκτελέσει την αποστολή της. Εάν για παράδειγμα μια ρουκέτα TR-122 εξοπλιστεί με συσκευή παρεμβολών, μια πιθανή αποστολή της θα μπορούσε να ήταν η διατάραξη της λειτουργίας ενός εχθρικού επίγειου οπλικού συστήματος παρεμβάλλοντας τα συστήματα GPS του. Εναλλακτικά, αν η ρουκέτα εξοπλίζονταν με κάμερες, τότε ο ρόλο τη θα ήταν να τραβήξει φωτογραφίε εχθρικού στόχου και να τι μεταδώσει γρήγορα στο τουρκικό σύστημα που την εκτόξευσε. Σε αυτό το σενάριο, θα χρησιμοποιούνταν επί τη ουσία ω μια κατασκοπευτική συσκευή μιας χρήσης μια TR-122 Parachute Rocket ζυγίζει 70 κιλά και εκτοξεύεται από τους κλασικούς εκτοξευτές πολλαπλών πυράβλων του τουρκικού στρατού που εκτοξεύουν και τις απλές ρουκέτες TR-122. Με αυτά τα πυρομαχικά, οι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει θα αποκτήσουν δυνατότητε εναερίου ηλεκτρονικού πολέμου και κατασκοπία που παρατάσσονται ακαριαία στο πεδίο τη μάχη. Παράλληλα τα εχθρικά συστήματα αεράμινας θα δυσκολεύονται να καταρρίψουν την Ρουκέτα TR-122 με το αλεξίπτωτό της. Έκλεισε το τουρκικό μέσο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.